Μέχρι το 2020 η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει 90 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσεις. Από το 2020 μέχρι το 2030 πρέπει να αποπληρώσει άλλα 201 δισεκατομμύρια. Σύνολο σε 15 χρόνια πρέπει να αποπληρώσει 291 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 160% του ΑΕΠ της. Καμία χώρα, καμία χώρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει αποπληρώσει τόσο υψηλό χρέος. Άρα το να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο δεν οδηγεί πουθενά. Κοιτάξτε, θα σας πω, αναφέρω χαρακτηριστικά. Φέτος πρέπει να αποπληρώσουμε περίπου 21-22 δισεκατομμύρια. Έτσι, σε τοκοχρεωλήσια. Είναι 27% του προϋπολογισμού μας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο με βάση τα διεθνή στάνταρ. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποπληρώνουμε κάθε χρόνο περίπου 16 με 17% μέχρι το 2020. Έτσι, 16 με 17% του. Γύρω στο 10% του ΑΕΠ, έτσι. 15% με 16%. Είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό το νούμερο. Αν πάμε από το 2021 και στη συνέχεια, τότε τα πράγματα γίνονται, θα έλεγα, εξωφρενικά. Διότι πρέπει για το 2022, παραδείγματος χάρη, πρέπει να αποπληρώσουμε 33 δισεκατομμύρια χρέος. Έτσι, δηλαδή πάμε σε νούμερα. Χρέος ή τοκοχρεωλήσια. Τοκοχρεωλήσια. Το χρέος παραμένει το ίδιο. Ναι, ναι, το. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε από αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, πρέπει οι εταίροι να καταλάβουν ότι το πρόβλημα της Ελλάδας, το κεντρικό πρόβλημα είναι το υπερβολικά υψηλό χρέος της.